Πρωτού ξεκινήσω την ομιλία μου, να κάνω ένα σχόλιο για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, να μην υπάρχουν εντυπώσεις σε αυτά που ανέφερε και ο κύριος Κατσανιώτης. Και αφού δώσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του αδικοχαμένου δημοσιογράφου, να πω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε σχετική ανακοίνωση για το θέμα, αλλά και συνάδελφοι οι οποίοι πήραν το λόγο στην Ολομέλεια, όπως η κυρία Καβαδία και άλλοι, αναφέρθηκαν σχετικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος του καταλόγου των ομιλητών και ομιλητριών για μια πολύ σημαντική διαδικασία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που είναι το σχέδιο προϋπολογισμού 2018. Θα ήθελα λοιπόν από την πλευρά μου κυρίως να επικεντρωθώ στο κοινωνικό πρόσημο που έχει θέσει ως προτεραιότητα αυτή η κυβέρνηση, στη χάραξη της πολιτικής της, αλλά και στον προϋπολογισμό του 2018 μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Θα ρωτήσει εύλογα κάποιος πώς είναι δυνατόν μέσα στο πλαίσιο ενός προϋπολογισμού που εντάσσεται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, μπορεί κανείς να κάνει κοινωνική πολιτική. Κι όμως, ο προϋπολογισμός του 2018, ο τελευταίος που κινείται σε αυτό το αυστηρό περιθώριο που θέτει το μνημόνιο, εμπεριέχει στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν την ουσία του από προϋπολογισμούς προηγούμενων κυβερνήσεων, καθότι βάζει κοινωνικές προτεραιότητες. Επιδιώκει αφενός την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο το καλοκαίρι του 2018 και αφετέρου η έξοδος αυτή να συντελεστεί με το λαό όρθιο. Μπορεί όμως το κοινωνικό πρόσημο να αποτυπωθεί σε αριθμούς, γιατί αυτό είναι το σημαντικό και το ουσιαστικό. Θα δώσω μερικά παραδείγματα από δύο κυρίως τομείς που προσφέρονται για να καταδείξει κανείς τα κοινωνικά δικαιώματα και το κοινωνικό κράτος, όπως είναι ο τομέας της υγείας και ο τομέας της εργασίας. Όσον αφορά στην υγεία, οι δαπάνες της υγείας ανέρχονται σήμερα στο 5,1% του ΑΕΠ, σε σχέση με το 4,5% που κυμαίνονταν όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του 2015. Μέσα στο ποσοστό αυτό, που δεν μπορεί να είναι αρκετό για μια αριστερή κυβέρνηση, παρόλα αυτά καταφέραμε να στηρίξουμε και να αναβαθμίσουμε λειτουργικά τις δημόσιες δομές, να προχωρήσουμε σε προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών γιατρών, καθώς και λοιπού προσωπικού, κάτι που είχε να γίνει από το 2009, και να αιμοδοτηθεί το σύστημα, 10.000 και παραπάνω μέχρι τώρα και 20.000 περίπου μέχρι το 2019. Να αυξήσουμε τη δυνατότητα του ΕΣΥ να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών, οι οποίες πολλαπλασιάστηκαν λόγω της πρόσβασης των ανασφάλιστων σύστημα υγείας, και να ενισχύσουμε τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, που τα ταμιακά τους διαθέσιμα πλέον είναι θετικά περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τώρα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, παραλάβαμε τα ασφαλιστικά ταμεία με περίπου 1,1 δις έλλειμμα. Δημιουργήσαμε τον ΕΦΚΑ του 2016, ο οποίος όχι μόνο δεν είναι ελλειμματικός, αλλά παρουσιάζει πλεώνασμα, το οποίο μέχρι το τέλος του 2018 αναμένεται να φτάσει στα 859 εκατομμύρια ευρώ. Η θετική πορεία των οικονομικών του ΕΦΚΑ δεν έγινε τυχαία, ούτε αποσπασματικά, αλλά έγινε με στρατηγική και στόχευση, από την αύξηση της μισθωτής εργασίας, από την καταπολέμηση της υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας και βέβαια από την πάταξη της φοροδιαφυγής με την ενίσχυση του ΣΕΠΕ. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι αν δεν επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις όπως πρέπει να γίνει και θα γίνει από το Σεπτέμβρη του 2018, το πλαίσιο και η θέση των εργαζόμενων παραμένει εξαιρετικά επισφαλής. Το Υπουργείο λοιπόν Κοινωνικής Αλληλεγγύης στόχευσε και αυτό με τη σειρά του σε ένα νοικοκύρεμα, το οποίο οδήγησε σε μια εξοικονόμηση ύψους 240 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα χρήματα, όπως είπε και ο προλαλής σας υπουργός, θα διατεθούν για βρεφονιπιακούς σταθμούς, για την ενίσχυση των οικογενειακών επιδομάτων και για το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων. Δεν προήλθαν από περικοπές δαπανών, ούτε προήλθαν από απολύσεις, όπως κάνατε, κύριοι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και προφανώς θα κάνετε για να βρείτε τα απαραίτητα κονδύλια για να μειώσετε, όπως λέτε, τη φορολογία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτά τα 3 χρόνια που βρισκόμαστε στην κυβέρνηση, αναγκαστήκαμε από το καλοκαίρι του 2015 και μετά να εφαρμόσουμε πολιτικές τις οποίες ουδέποτε υιοθετήσαμε ως δικό μας πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή για την ανάγκη ενός παράλληλου προγράμματος, ώστε να προασπίσουμε τα βασικά κοινωνικά δικαιώματα και να αφήσουμε ένα αριστερό αποτύπωμα μέσα στο ασφικτικό μνημονιακό πλαίσιο. Η δωρεάν πρόσβαση των ανασφάλιστων σύστημα υγείας, η ενισχυμένη από εκπαιδευτικούς λειτουργία των σχολείων και ιδίως ειδικής αγωγής, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το πλαίσιο κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας,
Η ανακατανομή των ΕΣΠΑ, όπως ακούστηκε επίσης από τον αρμόδιο υπουργό, για να έχουν πρόσβαση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι κάποιες από αυτές τις πρωτοβουλίες. Παράλληλα, το αποτύπωμα που θέλουμε να αφήσουμε φαίνεται και από την πολιτική που χαράσουμε στα θέματα των δικαιωμάτων. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν μπει γερά θεμέλια σε αυτήν την κατεύθυνση. Η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ, η αποσυμφόρηση των φυλακών και η δημιουργία δομών εκπαίδευσης και επανένταξης μέσα σε αυτές, η ιθαγένεια για τα παιδιά μεταναστών δεύτερης γενιάς, το πρόγραμμα εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων, η νομική ταυτότητα αναγνώρισης φύλου, η κατάργηση της υποχρεωτικότητας της αρία, η οποία θα έρθει τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, όπως επίσης και η κύρωση της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης, η οποία επίσης έρχεται, είναι βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση. Και αναρωτιέται κανείς γιατί η Νέα Δημοκρατία κυρίως, η οποία η ευρωπαϊκή της σύμμαχοι και εταίροι τα εισηγούνται και τα στηρίζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν έφερε ποτέ αυτά τα νομοσχέδια. Προφανώς εντάσσεται στη λογική της νομοτέλειας των κοινωνικών ανισοτήτων που και ο αρχηγός σας εισηγήθηκε και τον νόμο της ζούγκλας όπου ο ισχυρός επιβιώνει. Δικό μας χρέος, την ανοχή σας για πολύ λίγο, κύριε Πρόεδρε. Χρέος δικό μας είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή, γιατί ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατές δρογμές και να επεξεργαστούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να αφογκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας στην οποία απευθύνεστε, κύριοι της αντιπολίτευσης και κυρίως της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ως σαν να προσγειωθήκατε στη χώρα το 2015. Και κρίνετε εξιδίων τα αλότρια, είναι το φαινόμενο του καθρέφτη αυτό. Δηλαδή ότι εμείς είμαστε με τα συμφέροντα, ότι εμείς κάνουμε πελατειακές σχέσεις, ότι έχουμε ιδιοκτησιακή σχέση με την εξουσία, ότι εμείς πήραμε δάνεια πάνω από 200 εκατομμύρια που δεν αποπληρώσαμε. Και ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά ποιος τα έκανε αυτά. Όπως επίσης πολλοί συνάδελφοι εκ μέρους των δύο αυτών κομμάτων απαξίωσαν εντελώς το λαό, λέγοντας ότι τρώει σανό, ότι έκανε μεγάλο λάθος με το ΣΥΡΙΖΑ, ότι εκπαιδεύτηκε λάθος. Δυστυχώς για εσάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαφορά μας είναι ότι εμείς προερχόμαστε από τα σπλάχνα αυτής της κοινωνίας, ότι αυτήν υπηρετούμε, ότι σε αυτή λογοδοτούμε και μόνο. Και η κοινωνία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επέλεξε και ανέδειξε την αριστερά πάντα στα δύσκολα. Και όταν τη ζητηθεί, θα το ξανακάνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ψυχογιό. Ελάτε, κύριε Σαλμά. Έχετε το λόγο για 6 λεπτά και εσείς.